Μίνης, μονομαχία εκεί με τον Κωνσταντινίδη. Κράτησε ο παίκτης του ΠΑΟΚ, πέρασε, έκανε και τη σέντρα. Ο Μίετσελ προσπαθεί, out. Πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι. Πρέπει να δέχτηκε το αντικείμενο στο κεφάλι. Ω, απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Απορώ, δεν μπορούν να καταλάβουν. Δεν μπορούν να καταλάβουν. Είναι απαράδεκτο να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Δέχτηκε το ποτηράκι με την κοκακόλα. Τι είναι κοκακόλα, τι ήταν στο κεφάλι. Εκτέλεσε τον κόρνερ ο Νίνης, η κεφαλιά, out. Παπαδόπουλος. Η σέντρα για το Μάντσιο, η κεφαλιά, out με κλήσεις. Κωνσταντινίδης. Καλάφας. Η σέντρα σε καλή θέση ο Ελιάδης, δεν μπορεί, έρχεται ο Γεωργιάδης, goal. 1-0 ο ΠΑΟΚ στο 19ο λεπτό. Πιάνει στον ύπνο την άμυνα του Παναθηναϊκού και με τον Γεωργιάδη παίρνει το προβάδισμα στο σκορ. Βλέπετε τους πανηγυρισμούς, είδατε αρχικά στις κερκίδες της Τούμπας και τώρα τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ να πανηγυρίζουν το γκολ του Γεωργιάδης. Έρχεται ο Γεωργιάδης, ο Καλίνοβιτς δεν καταφέρνει να αντιδράσει και όλα αυτά από την σέντρα του Μπαλάφα, το γκολ του Γεωργιάδη. Ρομέρο γυρίζει, προσπαθεί ο Κούμα στο γυριστό από τον Παπαδόπουλο, out. Το κόρνερ, ο Ηλιάδης μπλοκάρει ο Καλίνοβιτς. Καλής που τον έχουμε δει σε πολλούς ρόλους μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο Ηλιάδης τώρα προσπαθεί να δώσει για τον Κωνσταντινίδη, τρέχει εκεί, προλαβαίνει ο Βίτρα και δίνει για τον Νίνη. Ενώ ο Μουνιώτ διαμαρτύρεται πολύ έντονα στον τέταρτο διαιτητή, ζητώντας offside για την προηγούμενη φάση. Νομίζω ότι δεν είναι offside, έτσι όπως το βλέπω. Όπως μου λέει ο Νίκος Τζουάνης, ο Μουνιώτ ζητάει από τους παίκτες να παίξουν πιο πολύ από τα άκρα. Τώρα έχουμε διαμαρτυρία από το Μάντζιο και το Τσαχιλίδη να δείχνει το σημείο του πέναλτι για χέρι του Μέγκαχεν. Το σημείο του πέναλτι, εδώ, για αυτήν εδώ τη φάση, δείτε. Βάζει το χέρι του εκεί ο Μέγκαχεν, ο Μάντζιος διαμαρτύρεται αμέσως. Ξαναβλέπετε, ο Δόπλος απέναντι στον Φερνάντες. Εκτελεί τώρα η μπάλα στα δίχτυα, 1-1 ο Παναθηναϊκός στο 30ο πέναλτι από τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλο και ξανά την εκτέλεση του πέναλτι. Μελίσης, Ζαγοράκης, η πάσα για τον Μίετσελ που είναι σε καλή θέση, γυρίζει, βάζει το πόδι του εκεί ο Ηλιάδης, η απόκρουση από τον Καλίνοβιτς αρχικά και στη συνέχεια από τον Γκούμα. Ο Γεωργιάδης κλείνεται εκεί από τον Βίτρα, από την κόντρα η μπάλα στον Αραβατζή. Πέρασε από τον Ρομέρο. Κάνει τη σέντρα, ο Μπαλάφας στο shoot out. Το κόρνερ εκτελέστηκε χαμηλά. Ο Μπαλάφας έξε να αφήσει την μπάλα να περάσει. Το Παναθηναϊκού κέρδισαν και προσπαθούν να βγουν στην αντεπίδευση τώρα με αυτή την βαθιά παλιά για τον Ρομέρο. Ρομέρο πήρε ένα σουτ περισσότερο παρά σέντρα. Και εδώ η προηγούμενη φάση για το χέρι αυτό του Παπαδόπουλου διαμαρτυρήθηκαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ηλιάδης, φωταφουνάκι για τον Μίετσελ, ο οποίος ξεφεύγει από τον Βίτρα, πέφτει εκεί, υπάρχει φάουλ, το οποίο είναι εκτός περιοχής όπως λέει ο Τσαχιλίδης, ενώ ο Αραβατζής διαμαρτύρεται και λέει ότι ήταν μέσα. Βλέπετε εδώ και πάλι το σπρόξιμο εκτός περιοχής, όντως. Γεωργιάδης που εκτελεί τώρα, η κεφαλιά, γκολ από τον Μπαλάφα, 2-1 ο ΠΑΟΚ στο 55ο λεπτό με σκόρε τον Σωτήρη Παλαβοητευμένος και τον κόσμο που πανηγυρίζει. Και βλέπετε, εκτελεί ο Γεωργιάδης, ο Μπαλάφα σηκώνεται ψηλά, ο Καλίνοβιτς δεν έχει το shoot out από τον Νίλσον. Μάντζιος, ο Βασίτς δεν μπορεί εκεί, μπερδεύεται, παρόλα αυτά ευνοείται από τις κόντρες, γυρίζει για το Μάντζιο, σε καλή θέση απόκρουση από τον Φερνάντες και μακριά ο Μέγκαχεν, μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίσει. Σέντρα, βαλαφτάνει στο Μάντζιο, μπλοκάρει ο Φερνάντες. Η σέντρα, η κεφαλιά του Κούμα και μία εστία. Μην που εκτελεί τώρα, βγαίνει από την περιοχή, Γεωργιάδης, το shoot out.
Γεωργιάδης. Προσπαθεί να βρει τον Μίετσελ. Δεν μπορεί ο Μόρι σε θέση για να πετύχει τον γκολ. Ο Μίετσελ, εντυπωσιακή επέμβαση από τον Καλίνοβιτς που σώζει την ομάδα του από το 3-1. Λάθος όμως από τον Χαραλαμπίδη, με λύση σε καλή θέση το σούτ. Κωνσταντινίδης για τον Μίετσελ. Σκόνησε σήμερα ο βοηθός, τον υποδεικνύει σε θέση offside. Εδώ βλέπετε την προηγούμενη φάση την οποία υποδείχθηκε σε θέση offside ο Μίετσελ. Φάουλ που εκτελείται αμέσως. Χαραλαμπίδης. Το γέμισμα. Η απόκρουση από τον Μπαρκαουάν, ο Τζιόλης. Ο Μπαλάφας και τώρα από το...